βιομηχανία παραγωγής τροφίμων, αφή Ιατρόπουλη, με τον διακριτικό τίτλο Mr. Ιατρό, δραστηριοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο χώρο. Καλώς ήρθατε. Αφού θέλω να πω δύο λόγια, να καλωσορίσω και να ευχηθώ σε όλους τους εκθέτες καλή επιτυχία, να καλωσορίσω και τις ξένες αποστολές, μια που είμαι μέλος της Διοικούσης Επιτροπής του Επιμελητηρίου μας. Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για την εταιρεία. Ιδρύθηκε από εμένα και από τον μεγάλο μου τον αδερφό του Βασίλη πριν από 32 χρόνια. Μετά από 3 μετεγκαταστάσεις, εδώ και 7,5-8 χρόνια περίπου, λειτουργούμε σε ιδιόκτητο κτίριο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Καβάλας. Στόχος μας είναι αυτή τη μαγική λέξη εξωστρέφεια να την κάνουμε πράξη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μια που σχεδόν έχουμε κατακτήσει όλο τον ελλαδικό χώρο, τα προϊόντα μας πουλούνται σε όλο τον ελλαδικό χώρο, έχουμε δώσει μεγάλη βαρύτητα στο εξωτερικό. Μπορείτε να μου πείτε για τα προϊόντα σας κάποια πράγματα, ποια είναι αυτά τα προϊόντα και σε ποιες αγορές απευθύνεστε γενικότερα? Στον ελλαδικό το χώρο απευθυνόμαστε παντού. Όταν λέω παντού, εννοώ και catering κατηγορία και στην κατηγορία του retail στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, απευθυνόμαστε στο κάθε νοικοκυριό χωριστά, αλλά απευθυνόμαστε και στον κάθε πελάτη του κάθε μαγαζιού χωριστά. Η οικονομική κρίση επηρέασε τον κλάδο σας? Να σας πω την αλήθεια. Τα πρώτα δύο χρόνια είχε συμπαρασύρει και το δικό μας τον κλάδο των τροφίμων, αλλά όμως στο μικρότερο βαθμό. Άλλες επιχειρήσεις, άλλοι κλάδοι έχουν υποστεί μεγαλύτερες ζημίες. Τα τελευταία δύο χρόνια ο κλάδος όμως ο δικός μας είναι υποπροταγωνιστή στην ανωδική πορεία. Πιστεύω ότι το 70 και 75% βάσει των στοιχείων των εξαγωγικών δραστηριοτήτων από την πλευρά της Ελλάδος ανήκουν στο δικό μας τον κλάδο, στον κλάδο των τροφίμων. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, μια που από ό,τι ξέρετε δεν έχουμε να παρουσιάσουμε σαν Ελλάδα βαριά βιομηχανία. Μπορούμε μόνο τα γεωργικά προϊόντα μας και τη μεταποίηση των αυτών των αγροτικών προϊόντων, μόνο αυτά θεωρώ ότι είναι τα προϊόντα που μπορούμε να πουλήσουμε εύκολα. Εύκολα γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα των γεύσεων. Η Μεσόγειος είναι μια ξεχωριστή περιοχή που δεν αρνείται τη γεύση κανένας στον κόσμο. Όταν λέω κανένας από Αυστραλία, Καναδά, Ασία πλέον. Μας ζητούν από την Αραβική τη Χερσόνησο, έχουμε πουλήσει ήδη και στο Μπαχρέιν και η ζήτηση συνεχίζει να είναι πολύ μεγάλη. Αυτά είναι πολύ ευχάριστα νέα και μακάρι να πάτε έτσι και να αυξάνετε συνέχεια τον αριθμό των ανθρώπων που εργάζονται στην εταιρεία Ιατρόπουλη. Σήμερα βέβαια καλείτε εδώ τον κόσμο να δοκιμάσει και τις παραδοσιακές σας γεύσεις αλλά και τις καινούργιες. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τρόπουλε, που μας δεχτήκατε εδώ στο χώρο σας και μας είπατε ευχάριστα νέα, γιατί δεν έχουμε τη χαρά να ακούμε τέτοια νέα για αύξηση δυναμικού προσωπικού και ανθρώπινου δυναμικού. Έχουμε δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα. Ας έρθουν εδώ να δοκιμάσουν λοιπόν, θα σας βρούνε πάρα πολύ εύκολα, αφή η Ιατρόπουλη, εγώ θα δοκιμάσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή επιτυχία να έχετε. Γεια σας.